Γεια σας, σας καλωσορίζω λοιπόν στο κανάλι μου, καινούριους και παλιούς συνδρομητές. Θα κάνουμε λοιπόν τώρα εδώ πράγματα και θάματα, πάρα πολύ ωραίο, μια πολύ πρωτότυπη ανάλυση. Ένας απίστευτος συνδυασμός αστρολογίας ταρό, θα δείτε, με απίστευτα μηνύματα. Όμως, να ξεκινήσω ως εξής. Επιτρέψτε μου μόνο ένα-δύο λεπτά να πω κάτι. Έχει πολύ μεγάλη σημασία όσον αφορά, διότι σε κάθε βιντεάκι που θα κάνουμε αστρολογικό ταρό θα αναλύουμε και και κάποιες απόψεις, πράγματα, μοίρες, θα δούμε τώρα, στις οποίες έχει πολύ μεγάλη σημασία για μένα. Εντάξει, ο κάθε αστρολόγος επιλέγει μία όψη την οποία θεωρεί ότι είναι σημαντική. Εγώ αυτή τη στιγμή θα επιλέξω, γιατί ήδη βλέπω να γίνεται, το τετράγωνο Κρόνου και Ουρανού, στο οποίο θα σας το εξηγήσω εν συντομία. Δεν θα κάνουμε υπερανάλυση. Θα είμαι κατευθείαν στο θέμα μας. Το μόνο που θέλω να πω είναι να σου κάνω μια υπενθύμηση και να σου πω γενικότερα, εσύ που με ακούς, παλιός καινούριος, ότι φυσικά ανεβάζω πλέον πάρα πολλά βιντεάκια καθημερινά σχεδόν και shorts. Λέγονται shorts, είναι μικρά βίντεο, θα σε βοηθήσουν πάρα πολύ, κρατάνε το πολύ ένα λεπτό και δείχνουν πάρα πολύ όμορφα πράγματα όταν το έχεις ανάγκη, με πλαισιωμένο με πάρα πολύ όμορφη μουσική. Φυσικά εννοείται και το site μου, υπάρχει και 4 δωρεάν υπηρεσίες. Και τι δεν έχω κάνει και ετοιμάζω και άλλα πράγματα, θα τα πω όταν έρθει η ώρα και η στιγμή. Γι' αυτό κάνει εγγραφή σου, πάντα και το καμπανάκι, πάντα και το like. Και πάμε λοιπόν να φύγουμε να δούμε τι θα κάνουμε τώρα εδώ. Φίλες και φίλοι, είναι πολύ σημαντικό για μένα. Και μέσα μου δηλαδή, γιατί πολλές φορές ξέρετε η αστρολογία είναι και τέχνη, είναι και ένστικτο, είναι διέστηση, είναι και σκέψη, είναι και τα βάζω κάτω και τα βλέπω. Εμένα μέσα μου το ένστικτο μου έλεγε, κάνε αυτή την ανάλυση. Εντάξει. Κρόνος τετραγωνίζει με ουρανό. Να σας δείξω εδώ πέρα και τις όμορφες αυτές καρτούλες. Ο Κρόνος λοιπόν έχει να κάνει με τη σοφία, έχει να κάνει με το οικοδόμημα, έχει να κάνει με τις ευθύνες, τα τεστ, εντάξει, έχει να κάνει με τους περιορισμούς, έχει να κάνει όμως και με τις συνωμοσίες, έχει να κάνει και με τα σκοτεινά μονοπάτια. Τετράγωνο. Όταν έχουμε τετράγωνο, είναι πρόκληση. Δεν είναι εύκολη τα τετράγωνα και όποιος κάνει τετράγωνο με Κρόνο ή σε σύνοδο ή τετράγωνο, επειδή ο Κρόνος λέγεται κακεργέτης σύμφωνα με την αρχαία ελληνική αστρολογία, την κλασική δηλαδή, σημαίνει ότι κακά μαντάτα. Και εδώ έχουμε έναν Ουρανό, ο οποίος θέλει να φέρει την επανάσταση, θέλει να φέρει το καινούριο, θέλει να είναι original, θέλει να φέρει πράγματα τεχνολογικής ανάπτυξης κτλ. Ελάτε τώρα εδώ να δούμε λίγο παραλληλισμούς, να δούμε 2-3 πραγματάκια. Αυτή τη στιγμή λοιπόν που μιλάμε, έχουμε και θέλω να σου δώσω κάποιες πληροφορίες πολύ σημαντικές, οι οποίες ήδη εξελίσσονται και θα τις δούμε και στο μέλλον, διότι αυτό το τετράγωνο κρατάει μέχρι και τον Ιανουάριο και θα μας προβληματίσει αρκετά. Είναι μία, να το πω έτσι, όταν λέμε Κρόνος, Ουρανός, όταν λέμε πλανήτες, δεν σημαίνει ότι μας επηρεάζουν σαν πλανήτες και τα λοιπά. Είναι η ρόλη, αν θέλετε, είναι τα αρχέτυπα. Είναι, να το πούμε έτσι, όταν συνδέονται με το συλλογικό ασυνείδητο των ανθρώπων και υπάρχει μια αυτοδιάθεση μετά για τους ανθρώπους, για ελευθερία, για εξέγερση, για επανάσταση, για να αλλάξουν το στάτους, για να αλλάξουν τα πράγματα που υπάρχουν. Δείτε τι γίνεται τώρα στο Ιράν. Μπορεί να είναι μια επανάσταση εκεί, η οποία ήδη έχει ξεκινήσει μια επανάσταση. Εντάξει, και μάλιστα και για αφορμές. Δεν θα πω τώρα αν είναι σωστές ή όχι, ας τα δουν άλλοι αυτά, αλλά γενικά αξιολογώντας το και γενικά σε όλο τον κόσμο υπάρχει μια υποβόσκουσα κατάσταση. Ελάτε τώρα να το δούμε. Να σας δείξω τις λεπτομέρειες, διότι η αστρολογία μιλάει με συμβολισμούς. Μιλάει κατευθείαν στο συλλογικό ασυνείδητο που λένε, δηλαδή στην κβαντική θάλασσα, αν τα έχετε ακούσει αυτά, στα ακασικά αρχεία των ανθρώπων, οι οποίοι, αν θέλετε, σε κάποια σημεία λαμβάνουν κάποιες πληροφορίες και θέλουν να φέρουν την αλλαγή. Αυτή τη στιγμή στον πλανήτη μας γενικότερα, ένα πράγμα που είναι πολύ δυνατό, πολύ ισχυρό μήνυμα, χρειάζεται αλλαγή σε όλα τα επίπεδα. Στα οικονομικά, στη διαχείριση των πόρων, παντού. Ο Κρόνος λοιπόν έρχεται και σου λέει: είναι το στάτους. Είναι ένα οικοδόμημα. Σου λέει: εγώ έχω ένα οικοδόμημα. Ισχύει εδώ και αιώνες, υπάρχει αυτό που είναι, δεν θέλω να αλλάξει. Και φυσικά εδώ πίσω από τον Κρόνο κρύβονται και τα σκοτεινά μονοπάτια, κρύβονται λέσχες, κρύβονται συνωμοσίες, κρύβονται λόμπις, λέσχες ή περίεργες και όλα και όλα αυτά. Βάλτε εδώ ό,τι θέλετε, ας πούμε. Εντάξει. Και στα οποία φυσικά ο Κρόνος δεν τα αποκαλύπτει, είναι το σκοτεινό κομμάτι. Ο Κρόνος λοιπόν παλιά ήταν ο κυβερνήτης
του ζωδίου υδροχόου και του ζωδίου φυσικά τώρα του εγώκερου. Στην παλιά κλασική αστρολογία, στη μοντέρνα αστρολογία, πλέον ο υδροχόος έχει ως κυβερνήτη τον ουρανό. Όμως αυτή τη στιγμή ο Κρόνος βρίσκεται σε ζώδιο του υδροχόου, πράγμα που σημαίνει ότι γίνεται ένας πανικός, εντάξει. Έχει μπει δηλαδή στο παλιό του ζώδιο, ας το πούμε, το οποίο είναι αρκετά γνώριμο. Αν πάρω την κλασική αστρολογία, γιατί ισχύει και αυτή, έχει μπει δηλαδή στο σπίτι του. Ο υδροχόος σημαίνει το φως και ο εγώκερος σημαίνει το σκοτάδι. Έτσι, αυτή είναι ο συμβολισμός και η ανάλυση. Και έχουμε έναν ουρανό. Ο ουρανός λοιπόν έρχεται, τετραγωνίζει, που σημαίνει έρχεται σε αντίθεση, πράγμα που σημαίνει ότι έχω άλλη άποψη. Να το πούμε έτσι πάρα πάρα πολύ απλά. Ο ουρανός λέει: εγώ έχω άλλη άποψη, εγώ θέλω επανάσταση, θέλω να φέρω, να σπάσω το παλιό κατεστημένο, να έχουν καινούργια πράγματα, να γίνει ένας μετασχηματισμός της κοινωνίας, να αλλάξουν οι δομές, να αλλάξει η οικονομία, να αλλάξουν πολλά πράγματα, να απελευθερωθούν πληροφορίες στους ανθρώπους, να γνωρίζουν τι γίνεται. Οπότε έχουμε όλες αυτές τις προκλήσεις μπροστά μας. Και φυσικά σημαίνει και το ξαφνικό, σημαίνει και κεραυνός κατά κάποιο τρόπο εδώ που πέφτει, σημαίνουν οι αλλαγές που θέλουν να φέρουν, και επίσης ο ουρανός σημαίνει και το φυσικό, σημαίνει δηλαδή το αέριο, έτσι, το ηλεκτρικό ρεύμα, με τέτοια πράγματα. Εδώ αυτός ο συνδυασμός μπορεί να σημαίνει και λίγο, όπως έχει ήδη γίνει, σημαίνει και σεισμούς. Εντάξει. Λοιπόν, γιατί όλα τα πράγματα συνδέονται μεταξύ τους. Είμαστε σε ένα σύμπαν το οποίο όλα συνδέονται, δεν έχει σημασία είναι δισεκατομμύρια μακριά, όπως λέγανε λοιπόν και οι αρχαίοι Έλληνες, παρουσιάζει για το Σύριο και τις Πλειάδες, όπου λέγανε και στην αστρολογία αυτό, ότι λαμβάνουμε φως, το οποίο κάποιοι άνθρωποι επηρεάζονται θετικά, κάποιοι δεν επηρεάζονται καθόλου, και γενικά είναι, αν θέλετε, κύματα, ραδιοκύματα, ας το πω έτσι, στα οποία επηρεάζουν με λεπτές δονήσεις κάποιους ανθρώπους και δίνουν την ευκαιρία για αφύπνιση, για να αλλάξουμε, για να καταλάβουμε, να προσευχηθούμε και δεν ξέρω τι άλλο. Πάμε τώρα όμως εδώ. Εδώ λοιπόν έχουμε σύγκρουση γιγάντων. Εδώ αυτό το τετράγωνο είναι ζώρικο, είναι δύσκολο, έρχονται δύσκολες αλλαγές, έρχεται μια δύσκολη περίοδος. Δεν θέλω να φοβηθεί κανένας με αυτά που λέω, διότι πάντα υπάρχει και το θετικό και θα σας το εξηγήσω και θα σας πω ποιο είναι το θετικό. Εδώ λοιπόν σημαίνει ότι ό,τι δεν λειτουργεί πρέπει να αλλάξει. Αυτό δεν είναι θετικό. Πιστεύετε εσείς, ας πούμε, να το πάω τώρα σε γεωπολιτικό, σε παγκόσμιο επίπεδο, ότι λειτουργούν τα πράγματα αρμονικά, ότι λειτουργούν μια χαρά? Το στάτους σημαίνει εδώ πόλεμη, κρυφή πόλεμη και politics, και ο ουρανός λέει εδώ πέρα, όχι, τελείωσε, θέλουμε ελευθερία. Θέλουμε δικαιώματα. Θέλουμε οι άνθρωποι να ζουν ειρηνικά και να κάνουν την επανάστασή τους στον τομέα της τεχνολογίας, στις επιστήμες, στα γράμματα κτλ. Αυτά λέει ο ουρανός. Και το θέλουμε ξαφνικά, το θέλουμε τώρα. Ο Κρόνος λέει όχι. Δεν είναι τυχαίο ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή Ανατολή-Δύση ένας περίεργος διχασμός, ας το πω έτσι, πόλεμος δηλαδή, όπου φυσικά κρατήστε το κλειδί, γιατί εδώ είναι η όλη ουσία, η αμφισβήτηση εξουσίας. Σε οποιαδήποτε μορφή. Η Ανατολή αμφισβητεί την εξουσία της Δύσης, η Δύση αμφισβητεί την εξουσία της Ανατολής και γίνεται ένας πανικός. Άντε βγάλε άκρη με αυτό το πράγμα. Έχουμε και ένα δρόμο Ερμή, καίγεται κιόλας ο Ερμής κοντά στον ήλιο, είναι κάτω από τις ακτίνες του ήλιου, είναι μια έκφραση που υπάρχει στην αστρολογία. Έχει χαθεί σχεδόν κάθε λογική, γι' αυτό και γίνονται όλα αυτά τα παράλογα πράγματα. Γι' αυτό και οι γείτονες δίπλα λένε ότι παράλογα πράγματα λένε. Και λες, συγγνώμη, θα χάσω το κεφάλι μου, έτσι με αυτά που ακούω. Φίλες και φίλοι, δεν είναι τυχαίο. Εδώ σημαίνει τώρα να κάνουμε την επανάσταση, σημαίνει να αλλάξουμε, να έρθουν οι αλλαγές. Εδώ ο ουρανός τι πιέζει? Ο ουρανός πιέζει και λέει στον Κρόνο, γίνει αποδοτικός. Και σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά και στην Ελλάδα, γίνει αποδοτικό κράτος. Προσπάθησε για κάποια πράγματα. Εξυγχρονίσου λίγο. Άλλαξε τις δομές σου. Προσέξτε, δεν λέμε ότι δεν αλλάζουν οι δομές. Αυτό το κρίνει τώρα ο κόσμος, αν αλλάζουν οι δομές ή όχι, προς το καλό ή προς το καλύτερο ή το χειρότερο. Αλλά εδώ ο υδροχός, αν θέλετε, πιέζει και λέει: άλλαξε τις δομές σου. Και η Ελλάδα είναι υδροχός, έτσι, και ο Κρόνος είναι στον υδροχό. Και ο ουρανός είναι στον Ταύρο, που σημαίνει η ασφάλεια, η οικονομική ασφάλεια που τόσο πολύ έχουμε ανάγκη. Πώς θα επιβιώσουμε το χειμώνα με όλη αυτή την ακρίβεια, με όλα αυτά τα πράγματα. Και βέβαια ο κόσμος φωνάζει: κάνε κάτι, εξυγχρονίσου, άλλαξε τις δομές, άλλαξε τελείως το σύστημα. Πού είναι το κράτος που ευνοεί τον πολίτη? Αυτό είναι το ερώτημα που υπάρχει εδώ. Δεν το λέω εγώ, συμφωνώ βεβαίως, αλλά είδατε. Εδώ ο ουρανός τώρα, μισό λεπτό, να τη βιάσω την κάρτα, έπεσε κάτω, γκρεμίστηκε. Πραγματικά ο ουρανός, το ξαφνικό, διότι
Συμβολικά να το πω, ο Κρόνος είναι πάρα πολύ ισχυρός. Ενεργειακά είναι πάρα πολύ ισχυρός. Πάμε όμως να δούμε τώρα. Είναι δύσκολες μέρες, δεν σημαίνει όμως ότι δεν μπορούν να έρθουν και πολύ καλύτερες εποχές. Εδώ μπορεί να κάνουμε για ένα διάστημα έναν αγώνα λίγο για επιβίωση, με την ακρίβεια που μπορεί να υπάρξει σε όλα τα επίπεδα, για στους πόρους, στις δομές, στα λεφτά, στα χρήματα. Αλλά όμως, φίλες και φίλοι, αυτό το οποίο λέει και είναι το θετικό, είναι το εξής. Πρέπει να αλλάξουν τα πράγματα. Εντελώς. Το λέει, αν θέλετε, σαν η αστρολογία εδώ το λέει και σαν μια παρένεση, ας το πούμε. Σαν μια συμβουλή. Βρε άνθρωποι, δείτε λίγο το συμβολισμό, λέει εδώ. Γιατί μιλάμε για συμβολισμούς. Εμείς θα κάνουμε βέβαια αυτό που υπάρχει, πρέπει να γίνει, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο, ας το πω έτσι. Αλλά ο συμβολισμός της αστρολογίας λέει εδώ, ρε παιδί μου, φέρτε την επανάσταση, αλλάξτε τα πράγματα, αλλάξτε τις δομές. Δεν λέει να χυθεί αίμα προς Θεού, έτσι. Λέει εδώ όμως ότι μπορούμε ειρηνικά να αλλάξουμε πάρα πολλά πράγματα. Αλλάξτε τις δομές σας. Ενδιαφερθείτε περισσότερο για τον πολίτη, ενδιαφερθείτε περισσότερο για να τα βγάλει εις πέρας. Έχουμε περάσει σαν Ελλάδα, γιατί τώρα πάω στην Ελλάδα, γιατί δεν έχουμε περάσει και έρχονται και δύσκολα, ζόρικοι να το πω έτσι, μήνες, οι επόμενοι μήνες. Αλλά το θετικό ποιο είναι? Γιατί πρέπει να βλέπουμε και τα θετικά για να ισορροπούμε, γιατί πάντα ένας αστρολογικός χάρτης σου δείχνει κάποια πράγματα ζόρικα, αλλά σου δείχνει όμως και υποστήριξη, σου δείχνει και την ισορροπία που χρειάζεται να φέρεις. Σου λέει εδώ πέρα, γενικά σε προσωπικό επίπεδο, όχι σε τοξικές σχέσεις. Απομάκρυνε τις. Και είναι και απολύτω λογικό. Όχι στην καταπίεση. Γιατί εδώ έχει καταπίεση. Ο Κρόνος σε καταπίεζει. Μπορούμε να δούμε τους επόμενους μήνες παράξενους νόμους να εφαρμόζονται, περίεργους νόμους, επιβολή κυρώσεων, επιβολή περίεργων, αν θέλετε, νόμων και πραγμάτων, που θα θυμίζουν, τέλος πάντων, θα θυμίζουν άλλες εποχές και άλλα κράτη, ίσως και μεσαίωνα, τέλος πάντων. Γιατί τόσο πίσω μας πάει αυτός? Γιατί σου λέει, αυτός εδώ τι λέει, να σας το πω έτσι, μια χαρά ήταν το μεσαίωνα, τι άσχημα περνάγαμε. Υπήρχαν αυτό, υπήρχε ανάπτυξη, και σου λέει ο ουράνος, πας καλά, τι είναι αυτά που λες? Λοιπόν, ένα τέτοιο πράγμα να σας το πω. Ακριβώς έτσι, αυτός είναι ο διάλογος. Λοιπόν, πρέπει να έρθουν νέες ιδέες και εσείς στη ζωή σας χρειάζεστε νέες ιδέες, ανανέωση, αναθεωρήσεις. Κλείστε υποθέσεις, θα έρθουν νέα πρόσωπα στη ζωή σας, δείτε πώς παίζουν ρόλο αυτά. Κλείσιμο οικονομικών υποθέσεων και γενικότερα χρειάζεται, θα κληθείτε να σκεφτείτε και λίγο αυτό που λέμε out of the box, να το πω έτσι αγγλιστή, έξω από το κουτί, δηλαδή με διαφορετικό τρόπο σκέψης. Εδώ ο ουρανός μας πιέζει, αν θέλετε, να σκεφτούμε διαφορετικούς τρόπους λύσης, οι οποίοι μπορεί να είναι και λίγο πρωτοποριακοί και λίγο περίεργοι. Εντάξει, ή να τολμήσουμε πράγματα στα οποία δεν θα τολμούσαμε παλαιότερα. Αυτά ήθελα να σας πω, φίλες και φίλοι. Ήταν, νομίζω, πολύ χρήσιμες οι πληροφορίες για να καταλάβετε τι γίνεται με τον Κρόνο και τον Ουρανό. Ας φύγει τώρα από εδώ, ας τους βάλω τώρα εδώ πέρα αυτούς, να λένε τα δικά τους εδώ, να πλακώνονται. Λοιπόν, και αυτό που θα κάνουμε, φίλες και φίλοι, τώρα είναι το εξής. Θα είναι ένα διπλό ρίξιμο. Θα κάνω και ζώδια και πρόβλεψη με ζώδια, αλλά θα κάνω όμως και ένα πλανητικό, ειδικό πλανητικό ρίξιμο. Εντάξει, θα το δείτε πώς γίνεται, είναι ιδιαίτερο και θα μας δώσει πάρα πολύ χρήσιμες πληροφορίες, τις οποίες θα σας βοηθήσει. Λοιπόν, θα μου επιτρέψετε λίγο μόνο να ανακατέψω τα ταρό. Το πλανητικό ρίξιμο έχει να κάνει με 7 πλανήτες. Χρησιμοποιούμε την κλασική αστρολογία εδώ, εξάλλου κλασική αστρολογία, παλιότερα είχε τα ζώδια, είχαν ως κυβερνήτη, ξέρω εγώ, ο Κρόνος και ο Υδροχός, είχαν τον Κρόνο ως κυβερνήτη, έτσι. Λοιπόν, μετά άλλαξε και ο Υδροχός πήγε στον Ουρανό. Okay. Δεν σημαίνει ότι δεν ισχύουν. Δεν σημαίνει ότι δεν ισχύει και η κλασική αστρολογία. Και ειδικά στην Οριέα παίρνουμε την κλασική αστρολογία και τη χρησιμοποιούμε. Μπορούμε να εντάξουμε για κάποια πράγματα που θέλουμε να δούμε ίσως λίγο και την μοντέρνα και τους εξωχρόνιους που λένε πλανήτες, αλλά κυρίως όμως κρατάμε την κλασική. Ωραία, φίλες και φίλοι, μισό λεπτό. Τι θα αρχίσω να κάνω εδώ? Τα βάζω εδώ και αρχίζουμε τώρα να κάνουμε το εξής. Εδώ και ξεκινάμε λοιπόν με τη Σελήνη. Η Σελήνη έχει να σας πει ένα μήνυμα, να σας μεταφέρει ένα μήνυμα. Βεβαίως, θα δείτε πώς θα γίνει το ρίξιμο. Βεβαίως, έχω να πω κάτι εδώ. Θα ανεβάζω αναλύσεις πρωτοποριακές, ιδιαίτερες, με αστρολογικές και ταρό αναλύσεις, αφιερωμένες πάντα για κάθε μήνα στην Παντσέλινο και τη Νέα Σελήνη. Εντάξει. Κάνε εγγραφή, βάλε λοιπόν και το καμπανάκι για να σου έρχονται να τα βλέπεις όλα αυτά, διότι είναι λουκούμι, έτσι. Λοιπόν, η Σελήνη λοιπόν είναι αυτή εδώ πέρα και έχει να σου πει ένα μήνυμα για τον Οκτώβριο. Και το μήνα που είναι το 8 ξυφών. Εδώ είναι πώς αισθανόμαστε. Αισθανόμαστε όλοι 8 ξυφών φυλακισμένοι, φίλες και φίλοι. Εντάξει.
χιόνια, πράγματα, όχι χιόνια στο καμπανάριο που λένε, πράγματα. Δεν βλέπουμε εδώ πέρα τα φτερά του Αγγέλου, δεν βλέπουμε αυτό που λένε άσπρη μέρα. Βλέπουμε δυσκολίες και ίσως δείχνει και το σπιτικό. Εδώ η σελήνη δείχνει το σπιτικό μας, δείχνει την ψυχή μας, δείχνει το συνέστημα. Δείχνει τις δυσκολίες τις οποίες διαισθανόμαστε κατά κάποιο τρόπο ότι μπορεί να έρθουν. Το 8 όμως είναι και μια κάρτα, ρε παιδιά, που σημαίνει και κάτι άλλο. Το 8 σημαίνει ότι okay, έχεις και τη δυνατότητα λίγο να βγεις. Να βγεις από αυτή τη θλίψη, ας το πούμε. Από αυτή την αρνητική ενέργεια που σε τρελαίνει, έτσι. Στη συνέχεια ρίχνουμε και έχουμε τον Ερμή. Η επόμενη κάρτα που έχω να τραβήξω, λοιπόν, είναι ο υπότης πεντάκτηνο. Λοιπόν, ο υπότης πεντάκτηνο σημαίνει τα οικονομικά. Ο Ερμής σχετίζεται με τα οικονομικά, έτσι, σχετίζεται με την εργασία. Ο υπότης πεντάκτηνο είχε αργό ρυθμό, πράγμα που σημαίνει ότι πολλές εταιρείες, το επαγγελματικό μας, η καριέρα μας, θα έχει έναν πιο αργό ρυθμό. Δεν είναι τόσο άσχημη κάρτα, διότι θέλει να σου πει κάνει υπομονή και να περάσουμε τις δυσκολίες, να περάσουμε το μήνα, να φτάσουμε, να ξεπεράσουμε και τον Ιανουάριο που θα τελειώσουν αυτοί εδώ πέρα να πλακώνονται και θα αρχίσουν λίγο τα πράγματα να γίνονται λίγο πιο ήρεμα. Αλλά δεν είναι από τις κακές κάρτες όσον αφορά στα επαγγελματικά. Βέβαια, ο υπότης σημαίνει αργό ρυθμό, σημαίνει okay, οικονομικά, αλλά θα έλεγα πρόσεχε και λίγο με τα οικονομικά σου, μην τρέχεις. Έτσι, μάζεψε τα λιγάκι, κάνε ό,τι μπορείς. Η επόμενος πλανήτης είναι η Αφροδίτη, έχει να κάνει με τις σχέσεις και έχει έρθει ένα 4 ξυφών, μάλιστα. Το 4 ξυφών σου λέει η Αφροδίτη, λοιπόν, που έχει να κάνει με τα αισθηματικά σου, είναι μια περίοδο, μιλάμε για τον Οκτώβριο τώρα, έτσι, είναι μια περίοδος τώρα, αυτός ο Οκτώβριος, ο οποίος okay, χρειάζεται λίγο να ξεκουραστείς. Χρειάζεται λίγο στα αισθηματικά να ξεκαθαρίσεις κάποια πράγματα. Χρειάζεται μια ηρεμία. Εδώ η Αφροδίτη σαν σχέσεις σου λέει φέρε την ηρεμία στη σχέση σου. Φέρε λίγο το ήρεμο το μυαλό, το ξεκούραστο στο πούμε μυαλό, λίγο βάλτα κάτω, δέστα και επικοινώνησε με μια λογική και θα το δεις μετά πώς αυτό προσδιορίζεται. 4 ξυφών σημαίνει καθαρά ξεκούραση. Σημαίνει αναπόληση, σημαίνει ξεκουράζομαι, σημαίνει αράζω στον καναπέ λίγο, διαβάζω ένα βιβλίο, κοιμάμαι αρκετά. Θα μου πεις πώς μπορώ να το κάνω αυτό, όπως μπορεί ο καθένας. Μπορεί να σημαίνει και μια θεραπεία, ένας διαλογισμός, μια προσευχή, μια βόλτα, να βγαίνεις έξω, να τρέξεις, να τρέχεις λίγο, να ηρεμείς, να γυρνάς σπίτι, να κάνεις ένα ζεστό μπάνιο. Ίσως με... Πώς κάνανε παλιά που πέραν βραστό νερό και το ρίχνανε πάνω τους. Πρέπει να κάνουμε τέτοια οικονομία, έτσι. Και εγώ, μάλλον, παιδιά, θα κάνω το εξής. Δεν θα ανάβω λάμπες και τέτοια. Θα σας βάζω κεριά εδώ πέρα. Βάζω γύρω-γύρω κεριά. Ναι. Λοιπόν, για να κάνουμε οικονομία. Τέλος πάντων. Λοιπόν, εντάξει, okay, όλα καλά θα πάνε. Παιδιά, θα το ξεπεράσουμε. Θα το περάσουμε και αυτό. Θα το περάσουμε και αυτό. Ωραία, λοιπόν. Και μάλιστα το ξεπεράσουμε. Το επόμενο είναι ο ήλιος. Ο ήλιος λοιπόν έχει να κάνει με τις επιτυχίες. Και οι επιτυχίες εδώ μου βγήκε ανάποδα. Λοιπόν, είναι το 5 ξυφών. Το 5 ξυφών, ακριβώς αυτό ο ήλιος φαίνει στην επιφάνεια. Σε θέματα επιτυχίων υπάρχουν παρεξηγήσεις, υπάρχουν δυσκολίες, υπάρχουν αντιπαλότητες. Προσέξτε το αυτό το επόμενο διάστημα, γιατί όντως δημιουργούνται αντιπαλότητες και δημιουργούνται και διαφορετικές απόψεις και κυρίως σε πολιτικό επίπεδο. Να σας πω το εξής. Αν παρακολουθήσετε τους πολιτικούς, sorry θα το πω έτσι, δεν κάνω πολιτική προσοχή, δεν ανακατεύω, δεν θέλω να ανακατεύω σε αυτό το κομμάτι, έχω άποψη, αλλά οκ, okay. Εγώ το λέω αστρολογικά καθαρά, αν δείτε τους πολιτικούς, αν δείτε πολιτικές εκπομπές κτλ, δεν θα βγάλετε άκρη. Αυτό είναι, αυτή είναι η πολιτική παιδιά, πότε έτσι, πότε γιουβέτσι. Ο ένας τα λέει έτσι, εμείς έχουμε δίκιο, ο άλλος λέει όχι, εμείς έχουμε δίκιο. Κατάλαβες, δεν θα βγάλεις άκρη. Οπότε, ο ήλιος τα φέρνει στην επιφάνεια, το επόμενο σκηνικό, αλλά και σε σένα σε προσωπικό επίπεδο. Μην μπλακώνεσαι, δεν χρειάζεται, δεν είναι ανάγκη να χαλάσεις τη ζαχαρένια σου. Θα γίνει ό,τι είναι να γίνει, θα πάνε καλά τα πράγματα όμως. Λοιπόν, Άρης. Ο Άρης εδώ σημαίνει εμπόδια και εχθροί. Η φανερή σου εχθροί. Και μου βγαίνει και αυτό ανάποδα και παιδιά, έχει βγει πάλι το έξι ξυφών. Δεν θέλουν την ηρεμία σου. Όχι, δεν θέλουν να σε είδες. Δεν θέλουν να κάνεις ταξίδια. Δεν θέλουν να πας εκεί που είναι να πας. Δεν θέλουν την επιτυχία σου. Το 6 σημαίνει και σχέσεις. Δεν θέλουν να σε βλέπουν χαρούμενο, δεν θέλουν να σε βλέπουν ευτυχισμένοι, δεν θέλουν να σε βλέπουν σε θέματα, δηλαδή γενικότερα. Θέλουν να σου βάλουν εμπόδια. Ο Άρης εδώ είναι ο θεός του πολέμου, δεν τα πάει καλά με τις σχέσεις. Εδώ είναι πάω και πολεμάω. Τελείωσε, ντουγρού. Εδώ σημαίνει πάλι και εδώ.
ταιριάζει και με αυτό εδώ πέρα, που σημαίνει και παρεξηγήσεις, σημαίνει και δυσκολίες. Οπότε το επόμενο διάστημα για τον Οκτώβριο όντως χρειάζεται υπομονή. Χρειάζεται μία κατάσταση λίγο ψύχρημη. Ωραία. Τώρα πάμε να δούμε τον Δία. Ο Δίας είναι η ανάπτυξη. Είναι τα δώρα, είναι οι ευκαιρίες που έρχονται στη ζωή μας και βγαίνει. Τι γίνεται, ρε παιδιά, εδώ πέρα. Εντάξει. Φαντάσου να μην ανακάτευα τώρα. Πάλι ανάποδα βγαίνει το 7 ξυφών. Εντάξει, ξύφει πολλά εδώ. Πολλές διαμάχες. Πολλές διαμάχες, αέρας. Λοιπόν, έχουμε και περίεργες καταστάσεις γενικότερα, ασυνεννοησία, εμπόδια λογικής, δεν μπορούμε να συνοηθούμε με ανθρώπους, δυσκολευόμαστε. Είναι μια φιγούρα, αν δείτε, πολύ περίεργη εδώ, σαν ξωτικό είναι άμα το δείτε η φιγούρα αυτή. Λοιπόν, το 7 ξυφών όντως σημαίνει είναι ο κλέφτης, όπου έρχεται σαν τη νύχτα, και είτε αυτή η κάρτα είναι όρθια είτε ανάποδη, δεν φαίνει καλά μαντάτα. Γενικά λοιπόν θέλει να δείξει ότι δεν θα υπάρξει τόσο πολύ ισχυρή ανάπτυξη. Δεν λέω ότι θα είναι για όλους τους ανθρώπους προς Θεού, έτσι. Αυτό συμβαίνει, είναι ένα γενικό που κάνουμε για να προσέχουμε, ένα γενικό ρήξιμο, μια γενική ανάλυση. Αλλά σε γενικές γραμμές μας επηρεάζει άλλους λιγότερο, άλλους περισσότερο, έτσι. Δεν σημαίνει ότι σταματάει εντελώς η ανάπτυξη, τα δώρα για απ, τελείωσε, αλλά θέλει μια προσοχή. Αυτό που λέει εδώ πέρα η κάρτα, λέει ο Δίας, κοίταξε να δεις, έρχομαι όχι με πάρα πολλά πράγματα, με λίγα πράγματα σου αρέσουν, μπορείς να συμβιβαστείς. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Πάμε τώρα στον Κρόνο και η επόμενη κάρτα. Είναι ωραία λοιπόν, είναι το. Okay, μου βγήκε όρθια ευτυχώς. Έχει βγει, λοιπόν, έχει βγει το άρμα. Το άρμα εδώ τώρα ο Κρόνος σε βάζει, γιατί ο Κρόνος σημαίνει ευθύνες, περιορισμοί, να σκεφτείς, πειθαρχία, δοκιμασίες, μαθήματα, πράγματα, όλα αυτά. Έρχεται ο Κρόνος λοιπόν και τι σου λέει εδώ, σου λέει πάρε αποφάσεις. Το άρμα σημαίνει ανέλησε, βάλ τα κάτω, δες τα με προσοχή, γιατί μιλάει με λογική τώρα εδώ ο Κρόνος, αυτό θέλει να σου πει. Αν είναι κάτι να σου πει ένα μεγάλο μυστικό ο Κρόνος, είναι βάλ τη λογική σου κάτω και δες ποιες είναι οι επιλογές σου. Μπορεί να έχεις πολλές επιλογές, δύο θα είναι οι επιλογές σου, παρόλα αυτά όμως έχεις επιλογές. Έχεις φώτα, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η εικόνα, θέλω να τη δείτε. Είναι το αυτοκίνητο που παίρνουμε, μπαίνουμε μέσα και τελικά πηγαίνουμε στον προορισμό μας. Στον προορισμό μας. Ανάβουμε τα φώτα και έχουμε και ελπίδα εδώ με αυτό το περιστέρι σε μια βροχερή νύχτα να μας δείχνει το δρόμο ακόμα και να βγαίνουμε και μέσα από όλες τις δυσκολίες. Εμένα αυτό μου βγαίνει και όντως εδώ το άρμα σημαίνει είναι ο πολεμιστής που είναι έτοιμος. Ο πολεμιστής ο οποίος θα πολεμήσει και θα βγει, θα τα καταφέρει, θα φέρει το φως. Προσέξτε τώρα, ένας σκοτεινός πλανήτης, ας το πούμε, ένας σκοτεινός κυβερνήτης σου μιλάει για το φως, ο ίδιος τελικά θα σου μιλάει για το φως. Σκοτεινιά, έτσι, νύχτα, αλλά τελικά σου μιλάει για φως. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Τώρα φίλες και φίλοι, εδώ τώρα πάμε να κάνουμε το εξής, γιατί δεν τελειώσαμε σε αυτό το κομμάτι, έχει να κάνει κάτι λίγο ακόμα και προχωράμε μετά στα ζώδια. Συνδυάζουμε τώρα, λοιπόν, συνδυάζουμε τώρα τη σελήνη με τον ήλιο. Η σελήνη λοιπόν και ο ήλιος έρχεται να σου πει, κοίταξε να δεις, έχουμε το 5 και το, έχουμε το 8 και το 5. Αν ήταν να σου δώσουν το ζευγάρι, ο άντρας, η γυναίκα, μπαμπάς, μητέρα ή οτιδήποτε, σύντροφος, σπίτι, οικογένεια, φίλοι κτλ, φίλος, φίλοι κτλ, τι θα σου έλεγε, ποια θα ήταν η συμβουλή του, να στη δώσω εδώ πέρα, αυτή εδώ πέρα, είναι ότι μη στεναχωριέσαι, δεν έχει νόημα. Θα τις βρεις τις λύσεις, μπορείς να βρεις λύσεις. Ψάξ' το όμως. Μην πέφτεις από κάτω. Ξέρετε, παθαίνουμε, πέφτουμε κάτω. Νταουνιάζουμε που λένε. Στεναχωριόμαστε. Μπαίνουμε και σε καμιά κατάθλιψη και δεν κάνουμε τίποτα. Λέμε, όχι, θα γίνει. Συνέχισε να πολεμάς, λέει εδώ πέρα. Και μην δίνεις σημασία σε αυτά τα οποία σου λένε και βγες από τις αντιπαλότητες. Μην τους ακούς. Εντάξει. Το ένα είναι αυτό. Το αφήνω εδώ. Μία δεύτερη λοιπόν. Μία δεύτερη ανάλυση είναι Αφροδίτη Άρης. Τους φέρνω εδώ. Εδώ είναι η αγάπη, εδώ είναι η πολεμική. Είναι άντρας, γυναίκα. Να ξεδείτε εδώ. Άντρας, γυναίκα. Έρχονται λοιπόν εδώ και τι σου λέει. Εδώ έρχεται και σου λέει. Έχουμε το 4 ξυφών, σου λέει ξεκουράσου. Και το 6 ξυφών για να ξεπεράσεις τα εμπόδια. Αν το βάλω και έτσι, ξέρετε, όλες οι κάρτες κατά κάποιο τρόπο λίγο ψιλοσυνδυάζονται. Θέλω να το δείτε αυτό. Γι' αυτό είναι φανταστικές αυτές οι κάρτες. Δείτε λοιπόν εδώ τον όμορφο συνδυασμό, το οποίο τι σου λέει. Ό,τι και να γίνει, εσύ, δες την ιστορία, ό,τι και να γίνει εσύ, θα ξεκουραστείς
και θα βρεις τη διαδρομή σου. Κοιτάξτε και τις πεταλουδίτσες εδώ, θα το ξεπεράσεις, θα προχωρήσεις, θα βγεις, θα το πολεμήσεις και θα βγεις. Σημαντικό, πολύ σημαντικό και πάρα πολύ όμορφο και αισιόδοξο. Το αφήνω και αυτό εδώ πέρα. Στη συνέχεια λοιπόν, φίλες και φίλοι, τι έχουμε λοιπόν εδώ τώρα, έχουμε Δία και Κρόνο, συνδυασμό Δία και Κρόνο. Εδώ βέβαια δεν μπορούμε να κάνουμε ένα συνδυασμό όπως προηγούμε, με την προηγούμενη εικόνα που μπορεί να συνδυαστούν όλα αυτά εδώ. Εκείνο όμως το οποίο σου λέει είναι ότι κοίταξε να δεις, είναι και ανάποδα αυτό βέβαια, το όποιος, ό,τι έγινε, όποιος σε κοροϊδέψε, σε έκλεψε, σου έκλεψε την αξία σου, σε έριξε, σε έκανε, έχεις τη δύναμη. Μίμα σας. Προχώρα λοιπόν. Έχεις όλα τα εφόδια. Εντάξει. Το αφήνω αυτό εδώ πέρα. Και το επόμενο που βγαίνει λοιπόν είναι η τελική λύση. Εντάξει, που τη λύση τη δίνει ο Ερμής. Έρχεται ο Ερμής ως, πώς το λένε, ως απομηχανής θεός. Και σου λέει ψυχραιμία, ηρεμία. Η αποστολή σου είναι να είσαι ήρεμος, ήρεμη. Στα οικονομικά σου να τα προστατέψεις. Θα κάνεις την οικονομία σου, θα κόψεις από εδώ, θα κάνεις από εκεί, θα τα βρεις, θα τις βρεις τις άκρες σου και σιγά 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 θα χρειαστεί χρόνος, θα βγεις τελικά και θα δεις και θα βγεις και θα βγούμε από το αδιέξοδο, να το πω έτσι, θα βγεις από το αδιέξοδο. Εντάξει, αυτό ήταν το πρώτο κομμάτι τώρα της ανάλυσης που ήθελα να σας κάνω. Λοιπόν, τα μαζεύω για να πάμε στα ζώδια τώρα. Μισό λεπτό. Ελπίζω αυτό το κομμάτι τώρα που κάναμε, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Εμένα με εξιτάρει, να το πω έτσι, μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η ανάλυση του πλανητικού. Θα το κάνουμε λοιπόν πλέον σε κάθε, στις αναλύσεις, τις προβλέψεις μας, τις μηνιαίες που θα κάνουμε. Και τώρα πάμε στα ζώδια. Εντάξει, για να δω πώς είναι. Ωραία. Όπα, τι έκανα. Λοιπόν, ωραία, εδώ είναι τα ζώδια. Ένα λεπτό. Ωραία. Και, μισό, να πάρω και εγώ αυτό εδώ πέρα, επιτρέψτε μου, για να αρχίσω να ανακατεύω. Ναι, είδατε λίγο και το μοβ, τι είναι, λίλα μπλουζάκι που φοράω, είναι φορά περίεργα πράγματα, περίεργα μπλουζάκια. Σε λίγο πες, θα με αγνωρίζετε καμιά μέρα στον δρόμο, ο Ακάς, θα είμαι εγώ σε κάνα μπαρ να πίνω, ξέρω εγώ, ή να τρώω κάνα σουβλάκι, ο Ακάς, εσύ είσαι, σε αναγνώρισα. All Star με, φοράς All Star μαζί με Guns N' Roses μπλούζα, εντάξει, ή το λιλά που, εσύ είσαι. Τέλος πάντων, έτσι να γελάσουμε λίγο ρε παιδιά, γιατί χρειάζεται πάρα πολύ. Και θα τραβήξω από μία κάρτα, θα αρχίσω να τραβάω για το κάθε ζώδιο σαν ένα γενικό. Οπότε, αν σε διάσετε το ζώδιο σας, τον οροσκόπο σας, τη σελήνη σας, ό,τι θέλει, όπου πάει η καρδιά σας, με το πλανητικό, δηλαδή που έχετε τον κάθε πλανήτη σας, θα έχετε όλη πλέον την εικόνα για τον Οκτώβριο. Θα σας βοηθήσει αρκετά, εντάξει. Πάμε τώρα εδώ, άλλες πανέμορφες φανταστικές κάρτες και εδώ, το βλέπετε εδώ και εδώ είναι τα ζώδια. Ξεκινάμε λοιπόν με τον κριό. Ο κριός λοιπόν, έχετε τώρα, όπα, γιατί πήρα μια κάρτα εδώ, έρχεται να σου πει για δικαιοσύνη. Ο κριός μιλάει για δικαιοσύνη. Αυτό το διάστημα, το επόμενο διάστημα για τον Οκτώβριο δηλαδή, θέματα δικαιοσύνης με ανθρώπους, νομικές ίσως υποθέσεις, όχι, συγγνώμη, δεν λέει για δικαιοσύνη, όχι, μπερδεύτηκε, λέει judgment εδώ και μπερδεύτηκε στα αγγλικά, δεν είναι η δικαιοσύνη, είναι η κρίση. Είδα τον Πλούτονα εδώ και λέω, τι λέω τώρα ο άνθρωπος, λοιπόν, κοιτάξτε, εδώ τώρα λοιπόν το μήνα, βέβαια και η δικαιοσύνη παίζει κάποιο ρόλο, διότι υπάρχει ένα αίτημα για δικαιοσύνη μέσα σου, για κάποιο λόγο, σε οποιοδήποτε επίπεδο, ενώ δηλαδή μπορεί να είναι στην εργασία σου, στα επαγγελματικά σου, στα αισθηματικά σου, περνάς κρίση όμως. Είσαι σε μια κατάσταση κρίσης. Πρέπει να πάρεις κάποιες αποφάσεις λοιπόν, να τα βάλεις κάτω και να αποφασίσεις τι θέλεις, πώς θα πορευτείς, τι θα κάνεις. Ναι, είναι μια κρίσιμη περίοδος για σένα, αλλά δεν σημαίνει όμως ότι δεν μπορείς να βρεις λύσεις και να φέρεις το επιθυμητό αποτέλεσμα. Εντάξει, πάμε στον Ταύρο. Ο Ταύρος λοιπόν συνδυάζεται με αυτή την πολύ όμορφη κάρτα, η οποία είναι, μάλιστα, εδώ έχουμε λοιπόν τώρα το, μισό λεπτό, εδώ έχουμε τον υπότη κούπα, λοιπόν, ο υπότης κούπα. Ο Ταύρος λοιπόν σχετίζεται με τον υπότη κούπα, με έναν καλό σκοπό, με
με τη φωτιά του πάθους, εντάξει, με τη δύναμη, με το να φέρεις εις πέρας πράγματα και να σκεφτείς μέσα σου, μάλλον να νιώσεις μέσα σου συναισθηματικά, τι είναι αυτό το οποίο σένα σε γεμίζει, ρε παιδί μου. Έχεις μια αποστολή, αν θες, αυτό το μήνα. Και η αποστολή σου είναι να δεις τι σε γεμίζει, τι σου αρέσει, ποιο είναι εκείνο το πράγμα το οποίο γεμίζει την ψυχή σου, έτσι, το συναίσθημά σου. Είναι σημαντικό αυτό. Διότι δείχνει πράγματα τα οποία εσύ μέσα σου επιθυμείς και θέλεις, τα γουστάρεις, έτσι. Και για κάποιο λόγο δεν μπορούσες. Οι δίδυμοι, λοιπόν, οι δίδυμοι έρχονται με τον Άσο Ξυφών. Η αξία σου, η επικοινωνία σου, εδώ είναι επικοινωνία, έτσι, η αλήθεια σου, αυτά είναι που σε προβληματίζουν. Τι είναι αλήθεια, τι είναι ψέμα, ποιοι μας δουλεύουν, ποιοι δεν μας δουλεύουν, ποιοι μας λένε την αλήθεια, τι γίνεται. Αλλά έχεις δύναμη, εδώ σημαίνει προχωράω με δύναμη, έχεις αυτοπεποίθηση, μπορείς να την αποκτήσεις την αυτοπεποίθηση, έτσι, δεν είναι κάτι το οποίο... Κοίτα, κάποιοι άνθρωποι την έχουν από γεννησιμιού τους. Κάποιοι άνθρωποι μπορεί να αποκτήσουν, ναι, μπορεί να τη χτίσουν κιόλας. Δεν λέω ότι θα είναι εύκολο. Εδώ όμως μιλάει για αυτοπεποίθηση και μιλάει για επικοινωνία. Είναι μια πολύ καλή περίοδος για σένα, το επόμενο διάστημα λοιπόν, να ξεκινήσει η επικοινωνία και οι αλήθειες σου, οι δικές σου οι αλήθειες. Και δεν σημαίνει ότι οι δικές σου οι αλήθειες συμφωνούν με τον αλλονόν, έτσι. Γιατί ο κάθε άνθρωπος έχει τη δική του αλήθεια. Εγώ έχω τη δική μου, εσείς έχετε τη δική σας. Μπορεί να μιλάμε φιλοσοφικά ώρες και να αντικρουόμαστε. Είναι σαν να δούμε ποια είναι η καλύτερη ομάδα στον κόσμο. Το πω έτσι λίγο στο ποδόσφαιρο. Η καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα, ποια είναι. Και τι κριτήρια βάζουμε για να θεωρήσουμε εμείς μια καλύτερη ομάδα σε ένα άθλημα συγκεκριμένο. Είναι τα πρωταθλήματα, δηλαδή αρχίζει και ξεφεύγει. Αυτό. Η αξία σου, λοιπόν. Εντάξει. Καρκίνος. Η κάρτα η οποία βγαίνει εδώ και πήγε να μου βγει ανάποδα, τέλος πάντων, είναι το αστέρι. Παρόλα αυτά, όμως, το αστέρι και ανάποδα να έβγαινε, δεν είναι και αρνητικό. Είναι, παιδιά, είναι πανέμορφη κάρτα. Θέλω να τη δείτε. Κοιτάξτε πόσο όμορφη κάρτα έχει για εσάς τους καρκίνους. Το συμβολισμό του αστεριού εδώ, έτσι. Όλα γίνονται. Όλα τελικά μπαίνουν σε... Βρίσκεις το δρόμο σου, σου λέει εδώ. Ναι, μέσα από τις δυσκολίες βρίσκεις το δρόμο στα επαγγελματικά σου. Μπορείς να το βρεις τον δρόμο σου, ρε παιδί μου. Στα αισθηματικά σου μπορείς να το βρεις τον δρόμο σου. Υπάρχει η προτροπή εδώ. Μπορείς. Δεν σημαίνει ότι όλοι οι καρκίνοι θα το βρούνε. Σημαίνει ότι ο καθένας μπορεί να χρειαστεί και την προσπάθειά του. Και το δικό του, και με τη δική του ενέργεια και το δικό του, ας το πούμε, αποτύπωμα και τη δική του θέληση. Εδώ όμως είναι πολύ αισιόδοξο και σου λέει ότι μπορείς, όχι μόνο τα καταφέρεις, μπορείς να πετύχεις πάρα πολλά πράγματα. Εντάξει, λέοντες. Ο Λέων λοιπόν συνδέεται εδώ με το δύο ξυφών. Εσύ είσαι αναποφάσιστος. Πάρε όμως μια απόφαση. Δεν χρειάζεται να κάθεσαι να στεναχωριέσαι, να τα βλέπεις ότι αχ, πού θα πάω, τι θα κάνω, πού θα βγω. Πάρε αποφάσεις. Πολλές φορές κολλάμε, το μυαλό μας κολλάει και δεν μπορούμε να ξεφύγουμε, γιατί εδώ είναι και ένα νοητικό κόλλημα. Όλοι το παθαίνουμε, έτσι, προς Θεού, δεν λέω κάτι ότι υπάρχει πρόβλημα. Σου λέει όμως εδώ, πάρε απόφαση. Πάρε δύναμη. Κάνε κάτι, προχώρα. Κάνε εκεί. Και κάνε εκεί. Συνέχισε να κάνεις, να ψάχνεις, να κάνεις, έτσι. Και το δύο ξυφών σημαίνει επίσης τα ζυγίζω τα πράγματα. Τα ζυγίζω και τελικά έχω εκείνη την ενέργεια να ξεκαθαρίσω μέσα μου. Γιατί εδώ μιλάω για ξεκαθάρισμα, έτσι. Να ξεκαθαρίσω μέσα μου τι θέλω και να προχωρήσω σε αυτά τα οποία θέλω. Μιλάω για όλα τα επίπεδα, έτσι. Είτε επαγγελματικό, είτε συναισθηματικό. Είτε συναισθηματικά. Ωραία, ας το φέρω εδώ τον καρκίνο για να έχω λίγο χώρο. Εδώ λοιπόν οι λέοντες και συνεχίζουμε. Παρθένος, ζώδιο Παρθένος. Και τι λέει για σένα, πάλι λίγο ανάποδα έπεσε. Και αυτό τέλος πάντων, Άσος Κούπα. Ο Άσος Κούπα, κοίτα. Και ανάποδα να πέσει. Και πάλι δεν είναι από τις πολύ αρνητικές κάρτες. Δείχνει τα εμπόδια και τις δυσκολίες σε θέματα καρδιάς. Δυσκολίες στον έρωτα, στην επικοινωνία, μέσα σου, η ψυχή σου, λίγο το συναίσθημά σου είναι λίγο μπερδεμένο, έτσι. Παρόλα αυτά όμως υπάρχουν και ευλογίες. Παρόλα αυτά όμως δείχνει ότι έχεις και εσύ μια πολύ αγνή ψυχή, μια πολύ όμορφη ψυχή. Ή αν δεν τη δείχνεις, γιατί μπορεί κάποιος να μου γράψει από κάτω, μα εγώ ξέρω Παρθένο, ο οποίος είναι, ξέρω εγώ, κάθαρμα. Φυσικά και υπάρχουν. Ποιο είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν. Ναι. Κάνουμε ένα γενικό. Γι' αυτό βγήκε και ανάποδα κιόλας, γιατί μπορεί τα επίπεδα του καθάρματος να φτάσουν, να είναι από χαμηλό, μεσαίο, πιο υψηλό και δεν ξέρω τι άλλο. Εντάξει, okay. Πέρα από αυτό όμως. Εδώ θέλει τώρα ότι γενικά εσείς οι Παρθένοι μέσα σας συναισθηματικά έχετε και μία αστάθεια. Δεν μπορείτε λίγο να προσδιοριστείτε. Έχετε μία δυσκολία στο να στοχεύσετε στο τι θέλετε να κάνετε.
Εντάξει, μπερδεύεστε λίγο, το συναισθηματικό σας βασικό όπως λίγο μπερδεύεται. Ο άσος όμως κούπα, ακόμα και ανάποδα, σημαίνει ότι χρειάζεται, μπορείτε, έχετε την ικανότητα να δείτε τα συναισθηματικά σας και να κάνετε ένα νέο ξεκίνημα μέσα σας. Και αυτή που βγήκε η κάρτα που είπα προηγουμένως, ο παθένος, ο οποίος μπορεί να είναι και κάθε ζώδιο βέβαια, να είναι δύσκολο, περίεργο, έχει κάθε ευκαιρία και του δίνονται οι ευκαιρίες να αλλάξει. Εντάξει. Και να αλλάξει και να πάει σε πιο φωτεινά μονοπάτια, διότι δυστυχώς σαν ανθρωπότητα, σαν άνθρωποι, πηγαίνουμε πάρα πολύ σε σκοτεινά μονοπάτια. Μας σωθούν οι καταστάσεις. Δεν τις δικαιολογώ, απλά λέω τι συμβαίνει. Θα μπορούσα να πω κι άλλα, αλλά σταματάω εδώ. Ζυγός. Ο ζυγός λοιπόν, ωραία, μας είναι και σε όρθια θέση εδώ. Ποιος είπε ότι είναι όρθια θέση? Λάθος. Είναι σε ανάποδη θέση, εγώ την έβαλα τώρα. Σε όρθια θέση είναι το 2 κούπα. Το 2 κούπα, αγαπημένα μου ζυγέ, που ταιριάζει και το δόγμα αυτό σε σένα, βγήκε λίγο ανάποδα. Υπάρχει μια συνεννοησία όσον αφορά στο συναισθηματικό κομμάτι. Δυσκολίες επικοινωνίας με άλλα πρόσωπα, με άλλους ανθρώπους, κοντινούς ανθρώπους, και σε θέματα συνεργασιών, αλλά και σε θέματα γενικά ερωτικά, έτσι. Υπάρχει μια συνεννοησία, υπάρχει μια δυσκολία. Κάπου νιώθεις ότι λίγο δεν τα βρίσκω, ρε παιδί μου. Λίγο υπάρχει μια απόσταση που μας χωρίζει. Τι γίνεται, γιατί? Ψυχραιμία θέλει, τα βάζεις κάτω και μέσα από να καταλάβεις τι θέλει να πει ο άλλος, στην ψυχή του τι λέει, ποια είναι η δική του συναισθηματική φόρτιση και κατάσταση, θα μπορέσεις να τα ζυγίσεις για να φτάσεις σε μια απόφαση. Αλλά εδώ δείχνει λίγο ασυνεννοησία. Εδώ έχει βγει ο Σκορπιός και Διάβολος ανάποδα. Okay, λοιπόν. Ο Διάβολος ανάποδα δεν χάνει τη δύναμή του. Όχι. Ίσα ίσα είναι πιο Διάβολος εδώ. Για να το φέρω λίγο εδώ να το δει. Εδώ τώρα υπάρχουν πολλά. Υπάρχουν δυσκολίες, υπάρχουν εμπόδια και επαγγελματικής φύσεως, εντάξει, και φύσεως με γενικότερα, με ανθρώπους, με καταστάσεις, με το ερωτικό κομμάτι, το σεξουαλικό κομμάτι. Εδώ βγήκε ένας εγώ καιρός κιόλας που μπορεί να παίζει ένα ιδιαίτερο ρόλο στη ζωή σου. Ασυνεννοησία, αυτά μπορεί να είναι και καριέρα. Δυσκολίες στην καριέρα, δυσκολίες στα επαγγελματικά, ασυνεννοησία. Αρκετά εμπόδια, αρκετές δυσκολίες στο επόμενο διάστημα, στις οποίες εσύ πρέπει να επιδείξεις μεγάλη ψυχραιμία, μεγάλη ψυχική αντοχή. Εδώ δείχνει δείξε ψυχική αντοχή για να μπορέσεις να το ξεπεράσεις και να βγεις από αυτό νικητής. Okay, οι δυσκολίες υπάρχουν να τις ξεπερνάμε. Εννοείται τώρα εδώ. Βέβαια, εδώ δείχνει και ένα άλλο, ότι μπορεί να σου βάζουν και εμπόδια στα επαγγελματικά και στα ερωτικά. Να σου πετάνε εμπόδια, έτσι. Σημαίνει. Γίνεται. Είναι μια περίοδος πολύ περίεργη. Ο τοξότης έχει βγει, ο ιεροφάντης ανάποδα. Κάπου χάνεις εσύ λίγο, ξέρεις τι, κάπου χάνεις λίγο εσύ την πίστη σου. Δηλαδή, ρε παιδί μου, δεν υπάρχει μία θεϊκή παρέμβαση, ας το πούμε, να βοηθήσει την κατάσταση, τον κόσμο, όλα αυτά που γίνονται, σκοτωμοί, πόλεμοι, επαναστάσεις, αυτά. Ή πρέπει να ξεκινήσει μια επανάσταση από το φόνο ενός ανθρώπου, ή δεν ξέρω. Κάπου λίγο το έχεις μπερδέψει. Παρ' όλα αυτά, όμως, ο Ιεροφάντης, ό,τι και να είναι, θέλει να σου πει, και ανάποδα που είναι, θέλει να σου πει ότι μη χάνεις την πίστη σου. Πίστευε. Επίσης σημαίνει, είναι η επικοινωνία, βέβαια, η ιεροφάτηση είναι και η επικοινωνία με το πνευματικό κόσμο, και κάπου λίγο έχεις ένα μπέρδεμα, αμφισβητείς κάποια πράγματα. Από την άλλη, σου λέει ότι χρειάζεται και να καταλάβεις ότι τα πράγματα γίνονται έτσι όπως γίνονται για κάποιο λόγο, στους οποίους πολλές φορές εμείς δεν τον γνωρίζουμε. Εδώ είναι Ταύρος, συνεννόηση με Ταύρο, ψιλοδυσκολίες όσον αφορά με κάποιους ανθρώπους τώρα, βέβαια, εδώ, όπου υπάρχει και μια διαφωνία στις απόψεις και λίγο τα μπερδευόμαστε, έτσι. Λοιπόν, η επόμενη κάρτα είναι η Αυτοκράτηρα, είναι για τον εγώ καιρό. Βγήκε ανάποδα, βέβαια, έτσι. Και εδώ σημαίνει ότι έχουμε κάποια ψιλοπροβληματάκια. Κοίταξε να δεις, okay. Εδώ είναι κάποια εμποδιάκια τα οποία υπάρχουν, τα οποία πρέπει να τα ξεπεράσεις. Εδώ η Αυτοκράτηρα έχει να κάνει με τις αποφάσεις, με τη δική σου δυναμική. Αισθάνεσαι λίγο αδύναμος, λίγο ότι ρε παιδί μου που βρίσκομαι, λίγο παγιδευμένος, λίγο ρε παιδί μου θα βρούμε καμιά άσπρη μέρα, τι γίνεται. Κάποιος λίγο να βοηθήσει αυτό. Η Αυτοκράτηρα όμως έρχεται να σου πει ότι κοίταξε να δεις, σε κάθε αυτοκρατορία, στο πούμε, στη ζωή υπάρχουν δυσκολίες και πράγματα. Χρειάζεται και εδώ να δείξεις ψυχραιμία, επιμονή, λογική, κοινή λογική, και το 3 είναι και ενέργειες, παρόλο που είναι ανάποδο, είναι και ενέργειες στις οποίες θα ευνοηθείς. Μπορεί να είναι 3 εβδομάδες, μπορεί να ξεπεραστεί ο σκόπελος των 3 εβδομάδων που φεύγει, μπορεί να είναι και
ξέρω εγώ, αν θυμάμαι, 2 Οκτωβρίου, 3 Οκτωβρίου φεύγει και καλά. Η αναδρομή του Ερμή, ναι, φεύγει και μετά από 3 μέρες, οπότε στις 2 Οκτωβρίου που μπαίνουμε μετά και από 3 μέρες κοντά στις 5 Οκτωβρίου βγαίνει και η αναδρομή λίγο και κάπου αρχίζεις και ισιώνεις. Πάντως εδώ δείχνει μη χάσεις τη δυναμική σου. Αυτό θέλει να σου πει. Μην τη χάσεις τη δυναμική σου και υπάρχει ίσως και μια γυναίκα η οποία είναι και λίγο περίεργη προς εσένα. Μπορεί και να την ντουμπάρεις κιόλας. Έχεις τη δυνατότητα να την ντουμπάρεις, να την φέρεις προς το μέρος. Μπορεί να είναι μια συνεργάτηδα. Μπορεί να είναι το αίσθημά σου. Μπορεί να είναι μια μητέρα που τσακώνες, έτσι. Που. Τέλος πάντων. Να σου πω κάτι. Θα το πω καθαρά διαισθητικά. Δεν είναι τόσο κακό. Καλό είναι. Η επόμενη κάρτα η οποία έχει βγει ανάποδα. Βεβαίως, σιγά μην έβγαινε όρθια. Λοιπόν, δεν ξέρω γιατί έχει γίνει αυτό. Δεν πειράζει όμως, γιατί όντως δείχνει, παιδιά, της εποχής μας λίγο τη δυσκολία. Εδώ είναι ο υδροχόος. Εδώ λοιπόν τι έχουμε, τον Άσο Πεντάκτινο. Το οποίο δεν είναι και τόσο κακό. Ο Άσος Πεντάκτινο. Είπαμε βέβαια προηγουμένως και στην εισαγωγή μας κάποια πράγματα. Άσος Πεντάκτινο τώρα εδώ ανάποδα δείχνει, ναι, κάποιες επαγγελματικές δυσκολίες, μια στενοπόστα οικονομικά. Εσύ θες να κάνεις κάποια νέα ξεκινήματα, κάπου βρίσκεις λίγο τείχο. Μια κάρτα που θέλει υπομονή, σχετίζεται με τα ζώδια βέβαια της γης. Ίσως έχεις κάποιους συναδέλφους, μια συνεννοησία ίσως και με στα αισθηματικά. Ένα στέρεο έδαφος αναζητάς. Θα βρεις τη λύση, αλλά πρέπει να ψάξεις, που λένε, λίγο αρκετά για να βγεις από το λαβύρινθο και να βρεις τελικά να βρεις αυτό που λένε να δω το φως στο τούνελ, να βρω την έξοδο, έτσι. Τη βρίσκεις. Απλά θέλει λίγο. Θέλει λίγο ζόρι. Και εδώ βεβαίως είναι. Έρχεται. Α, εδώ έρχεται ο τροχός της τύχης. Λοιπόν, και αυτός βγήκε ανάποδα. Λοιπόν, okay, κάποιες βγήκαν όρθιες, σχεδόν άλλες ανάποδα κτλ. Εντάξει, okay, γίνεται αυτό. Παιδιά, δείχνει το διάστημα το οποίο περνάμε, το οποίο έχει λίγο αναπόδιες και λίγο περίεργες καταστάσεις. Ο τροχός της τύχης ανάποδα δεν σημαίνει ότι έχεις μπει σε μια κατάσταση ατυχίας, ατυχιών κτλ. Διότι γι' αυτό ανάποδα έχει μια καλή δυναμική. Ο τροχός της τύχης ανάποδα μια καλή δυναμική. Πρόσεχε εσύ καρμικές καταστάσεις. Άνθρωποι από το παρελθόν οι οποίοι έρχονται, οι οποίοι όμως δεν σε είχαν βοηθήσει στο παρελθόν και έρχονται τώρα, πρόσεξε τους. Τι σου τάζουν, τι σου λένε. Εντάξει. Εδώ σημαίνει ο τροχός που γυρίζει και συναντάμε ξανά ανθρώπους. Παρόλα αυτά όμως θεωρώ ότι ο τροχός της τύχης είναι και ο Δίας εδώ, ακόμα και ανάποδα ο Δίας. Κοίταξε, μπορεί να μην σου φέρει το τεράστιο το δώρο, να το πω έτσι συμβολικά. Έρχεται σπίτι σου ο Δίας και σου φέρει ένα τεράστιο δώρο με πλούσιο πάροχο, έχει πληρώσει πολλά λεφτά. Λέω τώρα, αντί να έχει δώσει 500 ευρώ για να σου πάρει δώρο, εδώ σου έχει δώσει, ξέρω εγώ, 250 να σου πάρει δώρο, που ήταν ανάποδος. Εντάξει, δεν τρελαινόμαστε κιόλας. Έχεις λοιπόν μια καλή, πώς το λένε, ένα καλό κύκλο εσύ ηχθεί. Πρόσεξε μόνο πρόσωπα και καταστάσεις καρμικές, διότι εδώ ίσως χρειαστεί να δώσεις λύσεις. Αυτό είναι το θέμα. Να το κόψεις δηλαδή. Άνθρωποι από το παρελθόν, καταστάσεις ξαναέρχονται, σε παίρνουν τηλέφωνο, σου λένε, συνάδελφοι, παλιός προϊστάμενος, να ξανασυνεργαστείτε, να κάνετε. Έχει τέτοια πράγματα, μια τέτοια περίεργη κατάσταση. Είπαμε, μπορεί να μην ισχύει για όλους. Δείτε το όμως, γιατί και εδώ μπορεί να έρθει και να σας έρθει σαν στους διχθείς και στο όνειρο κάτι να δείτε, το οποίο μπορεί να είναι πολύ σημαντικό και πολύ σημαδιακό. Φίλες και φίλοι, ήταν ένα πολύ όμορφο ρίξιμο, μου άρεσε πάρα πολύ, εννοείται αυτό θα κάνουμε, με αυτό θα συνεχίζουμε. Εμένα τώρα η απορία μου είναι, αν θέλετε, και το ερώτημά μου, αν σας άρεσε, αν σας κάλυψε, αν ήταν κάτι το οποίο σας έδωσε, αν θέλετε, μέσα σας, αν κινήθηκε κάτι μέσα σας, ενώ θετικά, μέσα στην ψυχή σας, στην καρδιά σας, στο μυαλό σας, αν κάτι σας έδωσε να καταλάβετε αρκετά πράγματα. Για γράψτε μου, καλό θα ήταν. Εντάξει, ευχαριστώ.